Τη δικηγόρο, η οποία είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλό μήνα. Εδώ, καλό μήνα. Με όλες τις πληροφορίες για να δούμε αυτή τη ρύθμιση. Δεν έχουμε λουλούδια, έχουμε μπουκέτο ρυθμίσεις όμως. Μπουκέτο, για, να δούμε όμως προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά, γιατί πάντα με τον Νίκο κρατάμε μικρό καλάθι όποτε ακούμε για ρύθμιση. Χαιρόμαστε στην αρχή, μετά βλέπουμε κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες δεν βοηθούν υπάρχουν πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ηλεκτρονικές καταθέσεις, θα μας τα πει και η Νίνα. Τουλάχιστον γίνεται μια έντονη συζήτηση, μια στοχευμένη προσπάθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο αγροτικός κόσμος. Μιλάμε για πάνω από 20.000 νοικοκυριά. Και το κυριότερο είναι αυτό τουλάχιστον που ζήτησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Καγασάκης, είναι να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα Νίκο μέσα στο Μάιο. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Το περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε να ξεκινήσει. Μιλάμε για ρυθμίσεις που αφορούν δάνεια σε αγρότες από την πρώην ΑΤΕ και όχι μόνο. Επίσης αφορά και συνεταιριστικές τράπεζες, δάνεια αγροτικά, δάνεια από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, τράπεζες που πλέον δεν έχουν κλείσει και δεν όπως υπάρχουν. Όπως πολύ σωστά το πεις, είναι ένα μπουκέτο. Μπαίνουν όλες οι οφειλές των αγροτών. Και εδώ τώρα θα δούμε ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο οι οφειλές των αγροτών στα δάνεια, τα αγροτικά δάνεια. Μιλάμε και οφειλές και σε φορεία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εμείς θα σταθούμε στα αγροτικά δάνεια μέσω των τραπεζών. Να προσθέσω κάτι, να συμπληρώσω κάτι. Mm-hmm. Ότι ο νόμος διαχωρίζει τους αγρότες, σαν να λέμε τους μικρούς, με αυτούς που έχουν εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και πιο υψηλά εισοδήματα. Οι μεν δηλαδή θα κάνουν αλλού την αίτησή τους ηλεκτρονικά και οι άλλοι θα την κάνουν σαν επιχειρήσεις στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβασμού. Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε ακόμα περισσότερο. Εμείς θα αναφερθούμε τώρα στα αγροτικά δάνεια για τους αγρότες με τα χαμηλά αγροτικά εισοδήματα. Όχι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάνε στον εξωδικαστικό συμβασμό. Τον κλασικό εξωδικαστικό συμβασμό. Λοιπόν, άλλο επιχειρηματία αγρότη και άλλο αγρότη. Αυτό που έχει μια οργανωμένη κτηνοτροφική μονάδα, α πούμε, ή κάποια οργανωμένη επιχείρηση. Η ρύθμιση λοιπόν μεταξύ άλλων, όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει να βλέπουμε και στις κάρτες μας, θα περιλαμβάνει κούρεμα κεφαλαίου έως 60%, όπως επίσης και αποπληρωμή σε 120 δόσεις. Κάναμε τη διευκρίνηση ότι αφορά μόνο αγρότες και όχι αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό το κούρεμα τώρα, που μπορεί να φτάσει σε πολλές περιπτώσεις και το 60%, με ποια κριτήρια γίνεται? Είναι λοιπόν εφόσον αποπληρωθεί εφάπαξ το υπόλοιπο ποσό, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Δόσεις έχουμε, αν θέλουμε, το υπόλοιπο ποσό να το πληρώνουμε τμηματικά, αλλά αν θέλουμε να το καταβάλουμε εφάπαξ, έχουμε αυτή την τεράστια διαγραφή του 60%. Αυτό είναι κίνητρο, δηλαδή, τον πόνο. Μεγάλο. Μεγάλο. Για να πετύχουμε το 60% σωστά, να το πληρώσουμε εφάπαξ. Πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Νίνα μου, ότι δηλαδή μπαίνουν όλες οι οφειλές και σε εφορία και σε ασφαλιστικές εισφορές και κόβονται οι προσαυξήσεις, που αυτές είναι οι μεγάλοι πληγοί. Αυτές αυξάνουν δηλαδή το χρέος στην εφορία πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα γίνεται καθολική ρύθμιση χρέους, γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα της ιδιωτικής, της γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Πάλι θέλει σωρία δικαιολογητικών, γιατί έτσι γίνονται οι ρυθμίσεις μέσω αυτής της σελίδας. Mm-hmm. Προφανώς θα ανοίξει ειδικό κομμάτι στην πλατφόρμα που θα αναφέρεται στους μικρούς αγρότες με τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και πάλι θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά. Εγώ το θεωρώ αυτό σχεδόν σίγουρο. Σίγουρο δηλαδή, προκειμένου να αποδείξουν τα εισοδήματά τους και τη δυσκολία τους και τις οφειλές τους. Κυρία Κορσάνου, είναι δικαιολογημένο να ζητούν κάποια δικαιολογητικά. Δεν γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν και περίεργα πράγματα. Και απάτες ενδεχομένως. Να μείνουμε και λίγο οι οποίοι δεν δικαιούνται. Στο ύψος του κουρέματος, κάνουμε λόγο για 60% σε περίπτωση που έχουμε τα χρήματα να τα πληρώσουμε φάπαξ. Όμως συνήθως τώρα, αν μιλάμε για αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, είναι λίγο δύσκολο να έχουν εφάπαξ το ποσό να το πληρώσουν. Αυτοί θα κάνουν λοιπόν τη ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις για 10 χρόνια, το οποίο θα τους βγει και μια πιο χαμηλή δόση μηνιαίως, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά τους. Mm-hmm. Όταν πας τώρα στην εφορία και σου λέει ρύθμιση 12 δόσεων, εκεί σε εισαγωγικά βογκάει ο κόσμος, διότι βγαίνει η μηνιαία δόση πάρα πολύ ψηλή. Άρα όταν κάνουν αυτή τη διάταξη για 10 χρόνια, θα βοηθήσει όταν διότι θα μηνιαία έχουμε δόση τις 120 δόσεις, κούρεμα θα έχουμε ή μόνο δόσεις? Θα υπάρχει ένα κούρεμα, αλλά πιο χαμηλό, όχι 60%.
το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι το 40%. Σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Μέχρι 40% ακρούων πιο χαμηλό, δηλαδή ακριβώς επειδή γίνεται φάπαξη καταβολή όλου αυτού του ποσού. Υπάρχει και εδώ ελάχιστη καταβολή δόσης, είναι αυτά τα 50 ευρώ που συνήθως μπαίνει στις ρυθμίσεις. Θεωρώ κατά αναλογική ερμηνεία, επειδή στην εφορία, στον εξοδικαστικό συμβάσμα, όταν έχει οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορεί να υπάρξει χαμηλότερη μηνιαία δόση των 50 ευρώ. Mm-hmm. Και εδώ θα υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Ότι αλλιώς τι θα σου βγει, 10 ευρώ, 15 ευρώ το μήνα στην εφορία, δεν γίνεται αυτό. Αυτά όλα συνυπολογίζονται. Δηλαδή, κουμπώνουν οι ρυθμίσεις που γίνονται για τα δάνεια, τα χρέη, στην εφορία, στο δημόσιο. Θα γίνει μια καθολική ρύθμιση. Καθολική και θα βγει θα λοιπόν πάρει, μια. Θα βγει συμμέτρος ότι στον έναν θα πληρώνεις αυτό, στον άλλο θα πληρώνεις αυτό, στον άλλο θα πληρώνεις αυτό. Αλλά εφόσον όμως αποδείξεις ότι έχεις τις προϋποθέσεις, όχι να πας έτσι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που τις περιμένουμε το αμέσως επόμενο. Ακόμα οι προϋποθέσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει, έτσι. Ναι. Προφανώς θα πρέπει να αποδείξεις ότι. Το εισόδημά σου, προφανώς, ότι είναι χαμηλό το εισόδημα, ότι είναι η οικογενειακή σου κατάσταση. Μισό λεπτό να ρωτήσεις κάτι άλλο το οποίο το έχουμε εδώ με τη μέρα συνήθως, το λέμε. Βιωσιμότητα, υπάρχει καμία λέξη βιωσιμότητα? Μέχρι στιγμή δεν το έχουμε πει αυτό. Δεν υπάρχει. Στο μικρό αγρότη βιωσιμότητα πώς? Όχι, εγώ το ρωτάω για να είμαστε. Στη μεγάλη επιχείρηση είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει. Και στη μικρή επιχείρηση βέβαια βάζουν βιωσιμότητα στη ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες βάζουν βιωσιμότητα. Ναι. Και δεν βάζουν μέσα και τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει και έχουν συσσωρεύσει κάποια χρέη. Πολύ σωστά. Αυτές λοιπόν που έχουν κλείσει δεν μπαίνουν σε καμία ρύθμιση. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής που ξέρουμε και το κρατάμε είναι ότι ο αριθμός των δόσεων θα βγαίνει δηλαδή με βάση τα εισοδήματα. Ακριβώς. Εκεί θα διαμορφώνει και είναι σωστό. Λοιπόν, με βάση τα εισοδήματα. Μιλάμε ακόμα και για διαγραφή, 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις που δανειολήπτες έχουν πληρώσει ήδη τόκους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Λοιπόν, αυτό το ποσό, αφού λοιπόν αφαιρεθούν οι τόκοι, σε αυτό θα υπάρχει η διαγραφή. Mm-hmm. Άρα θα είναι ακόμα πιο ευεργετικό. Και στην εφορία διαγράφονται, τα χρέη στην εφορία λοιπόν διαγράφονται προς αυξήσεις, το οποίο τονίζω είναι πολύ σημαντικό, διότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σωστό είναι. Τρέχει με ρυθμό αλματώδη το χρέος πλέον. Και μιλάμε εκεί προς αυξήσεις, είναι και με επιτόκια, ήταν και στο παρελθόν. Έτσι, δηλαδή έτσι. Η διόγκωση του χρέους συνήθως είναι από αυτό, από τις καθυστερήσεις και τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που έρχονται στη συνέχεια. Ένα μικρό χρέος, ανάλογα βέβαια και με. Μέσα σε 2-3 χρόνια έχει εκτοξευθεί. Ακριβώς. Πάντως αυτό με γεωμετρική πρόοδο πιάσει αυτό. Στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις και εκεί θα έχουμε διαγραφή, αλλά εδώ με βάση την ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο δανειολήπτης. Οπότε τα βλέπουμε, συγκρίνουν δηλαδή και τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη περιουσία γιατί σου αποφέρει κάποιο εισόδημα η ακίνητη περιουσία? Όταν όμως θεωρείται οικονομική δύναμη. Θεωρείται οικονομική δύναμη. Δεν είναι οικονομική δύναμη πια. Για έναν αγρότη ενδεχομένως να είναι γιατί είναι η δουλειά του. Αντίστροφα. Ναι, αν έχει εισόδημα από αυτό, καλώς να συμπεριληφθεί και η ακίνητη περιουσία. Αν την εκμεταλλεύεται. Ακριβώς, την εκμεταλλεύεται, βέβαια. Ναι. Για να κερδίσει από την εργασία του, γιατί ο αγρότης και στηρίζεται στα χωράφια του από εκεί. Λοιπόν, κερδίζει. Νίνα, να δούμε τώρα επιμέρους στοιχεία για το σε ποιους απευθύνεται η ρύθμιση αυτή και την καθυστέρηση. Μέχρι πότε? Απευθύνεται σε αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, και αλλοίς, και εφόσον βεβαίως οι αφιλές τους έχουν παρουσιάσει μια καθυστέρηση πληρωμής πάνω από τις 30 ημέρες και μέχρι 31 12 του 2017. Με λίγα λόγια, λέμε αγρότες, επειδή έχουμε τους αγρότες που δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, είναι και αγρότες και έχουν και μια άλλη δουλειά και όλα αυτά, γιατί συνήθως έτσι οι μικροί αγρότες αυτό κάνουν στα χωριά. Ως συμπλήρωμα. Όχι, ναι, γιατί είναι ένας αγρότης, έχει ένα μπακάλικο στο χωριό, κάνει μια άλλη δραστηριότητα, δηλαδή δεν είναι μόνο αγρότης, γιατί δεν βγαίνει έτσι αλλιώς. Άλλο αγρότης και άλλο αυτός που παίρνει επιδότηση. Αυτή δεν θα είναι, γιατί μερικοί κάνουν δουλειά και παίρνουν και μια επιδότηση επειδή μπορεί να έχουν κάποια χωράφια και να βγάζουν λάδι. Δεν θα εντάσσονται αυτοί εκεί επειδή παίρνουν κάποια επιδότηση. Ακόμα βέβαια περιμένουμε και τις διευκρινήσεις. Σωστά, αλλά από την ερμηνεία από αυτόν και από την εμπειρία που έχουμε, αποκλείεται να ενταχθούν και αυτοί που παίρνουν μια αγροτική επιδότηση. Αυτοί που είναι αγρότες και ζουν από τη δουλειά του. Θα μπουν και έχουν μιλάμε για εισφορές και τα πάντα. Μισό λεπτάκι για να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Γιατί ναι, οι αγρότες πολλές φορές, όσοι δεν ξέρουν από την επαρχία, λένε ότι είναι μόνο οι αγρότες που παίρνουν το εισόδημά τους από τις αγροτικές καλλιέργειες. Υπάρχουν όμως σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρά χωριά, που δεν είναι μόνο αγρότες, κάνουν έτσι και κάτι είναι άλλο για να τα βγάλουν πέρα. Εκεί να δούμε τι ρυθμίσεις θα υπάρχουν. Και έχουν πάρει και δάνεια αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
Πάντως και ο αγρότης κρίνεται και τι ασφαλιστική εισφορά και πού την πληρώνει. Έτσι, όταν πληρώνει τον πρώην όγα, θεωρείται. Μα αν είναι αγρότης, αγρότης, γιατί να μην μπει εκεί, εφόσον έχει νέα στην εφορία αυτό το. Ναι, απλώς επειδή υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και υπήρχαν ειδικές ρυθμίσεις κάτω από συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμού και όλα αυτά. Έτσι, ήταν λίγο μπερδεμένο ακριβώς το πώς είναι και πώς προσδιορίζεται ο αγρότης. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη ρύθμιση θα μπει κάτι το οποίο θα αποκλείσει κάποιου ανθρώπου. Σίγουρα θα βγει κάποια διευκρινιστική εκεί. Και να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα, κυρία Κορσάνο. Μιλάμε τώρα για μια ρύθμιση που στην ουσία επαναδραστηριοποιεί το νόμο για τα πανωτόκια, έτσι, το γνωστό που λέμε όλοι. Εδώ εξετάζεται πάλι ο φάκελος. Πρέπει εγώ να προσφύγω, να κάνω αίτηση ή θα γίνεται με μια αυτόματη διαδικασία? Η αίτηση αυτή για αυτή τη ρύθμιση γίνεται ηλεκτρονικά, είπαμε, στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας για Χείριση Ιδιωτικού Χρέους. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά, δεν πας να στέκεσαι σε κάποια υπηρεσία δηλαδή. Πρέπει όμως κάποιος να κάνει ένσταση, έτσι δεν είναι? Ένσταση σε τι? Στο θέμα των πανωτοκίων. Να διαμαρτυρηθεί, να τα θέσει σε αμφιβολία. Σωστό είναι αυτό, αλλά ενδεχομένως να σε καθοδηγεί και η ίδια η διαδικασία της πλατφόρμας, αν θέλεις να κάνεις τέτοιες διαδικασίες. Ας ανοίξει λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, να δούμε τι θα ζητάει, να δούμε τι δικαιολογητικά θα πρέπει να δώσουμε, να δούμε τι απαιτήσεις θα υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι.